στην Ελιά. Έχουμε στείλει συνεργείο στην Ελιά, πραγματοποιείται μια εθελοντική αιμοδοσία και θα συναντήσουμε την κυρία Στέλλα Παπαλεωνίδα, την γραμματέα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Ελιάς. Σήμερα έχουμε την εθελοντική αιμοδοσία. Να πούμε ότι υπήρξε και μία ενημέρωση μαθητών δημοτικού και νηπιαγωγείου στο κομμάτι του εθελοντισμού και της αιμοδοσίας και της αναγκαιότητας τις προηγούμενες ημέρες. Τι κάνετε, κυρία Παπαλεωνίδα, πώς είστε? Καλησπέρα, καλά εσείς. Συγχωρέστε με λίγο γιατί είμαι λίγο κρυωμένη και δεν μπορώ περισσότερο να μιλήσω. Η φωνή μου είναι λίγο. Δεν φαίνεται καθόλου και δεν θα σας ταλαιπωρήσω καθόλου. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με αυτό το μήνυμα που επιχειρείτε να στείλετε και αυτή τη σωστή νοοτροπία που επιχειρείτε να περάσετε στα νέα παιδιά, σε μαθητές δημοτικού και νηπιαγωγείου, αναφορικά για τον εθελοντισμό από τη μία και από την άλλη για την εθελοντική αιμοδοσία. Πάμε να σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Φυσικά. Έχει να κάνει με την βοήθεια βέβαια του Εθελοντικού Συλλόγου Αιματοκρήτη και την 7η ΥΠΕ που έγινε συνεργασία μεταξύ τους και με τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ελιάς. Και εμείς σαν σύλλογος εν συνεχεία που μας βοήθησαν όλοι μαζί, σε συνεργασία ξαναλέω όλοι μαζί, να μπορέσουμε να μεταφέρουμε στα παιδιά μας την πληροφορία της αιμοδοσίας, πώς γίνεται. Χθες, αν δεν κάνω λάθος, χθες 5η, 8 Ιουνίου ήταν η δράση αυτή. Ναι, έγινε και στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Τα παιδιά το εκτίμησαν πάρα πολύ, τους άρεσε πάρα πολύ, ενημερώθηκαν. Και όπως ίσως έχετε δει, έφτιαξαν και κάτι υπέροχες ζωγραφιές με το μήνυμα του εθελοντισμού και της αιμοδοσίας. Διότι αυτή η βοήθεια προέκυψε βέβαια όλο αυτό το μήνυμα μεταφοράς από τον αιματοκρίτη, αλλά και από τους δασκάλους τους και τους εκπαιδευτικούς και του νηπιαγωγείου και του δημοτικού, με τη βοήθεια των διευθυντριών της κυρίας Μαράκης. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δυσκολεύομαι λιγάκι. Οι οποίοι ήταν δίπλα στα παιδιά μας, τα βοήθησαν σε όλα αυτά και μετέφεραν με τη βοήθεια του Μετοκρίτη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το μήνυμα της αιμοδοσίας και το πώς μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Τα παιδάκια τι σας είπαν? Ένα μικρό λιχαράκι. Και φυσικά έχουμε... Ορίστε. Γνώριζαν τα παιδάκια, είχαν έρθει σε επαφή με την εθελοντική αιμοδοσία και Όχι. με αυτή τη διαδικασία? Ήταν η πρώτη φορά που έγινε. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε τέτοια δράση στο σχολείο μας. Το σ' άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εμένα η κόρη μου γύρισε στο σπίτι και με εξηγούσε τι ακριβώς γίνεται. Ναι. Οι φίλες της μας μίλησαν για τον ίδιο τρόπο για να κατανοήσουμε το γεγονός. Τι τους μετέφεραν τέλος πάντων από τον αιματοκρίτη και πώς το εξέλαβαν όλα. Βλέπουμε και χαρακτηριστικές φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Ζωγραφιές, με συγχωρείτε. Χαρακτηριστικές ζωγραφιές από τα παιδάκια εκεί του σχολείου σας. Αιμοδοσία, μία σωτηρία, με όμορφα μηνύματα. Δώστε αίμα. Το έχουν μεταφέρει, νομίζω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σώσε μια ζωή. Πάμε να, για να μην σας ταλαιπωρήσω παραπάνω. Αναφορικά με τη σημερινή πρωτοβουλία, υπάρχει ανταπόκριση? Φυσικά, έχουν αρχίσει και είναι, όπως είδατε και πριν, νομίζω ότι είχατε και κάποια πλάνα, δεν κάνω λάθος, ή θα έχετε, τα οποία έδειξαν ήδη. Είμαστε γεμάτοι δηλαδή για αρχή και ελπίζουμε να εξελιχθεί και περισσότερο, γιατί έχουμε μετά και μία γιορτούλα μετά τις 8, να γιορτάσουμε γιατί κάνουμε το 12ήμερο των εκδηλώσεων σχετικά με την αιμοδοσία και τον εθελοντισμό, για να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όλοι όσο περισσότερο μπορούμε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να σώσουμε μία ζωή μελλοντικά. Μάλιστα. Ελπίζω να μην χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς, καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Κυρία Παπαλεωνίδα, λοιπόν.